Κύρος Άγιος θα ανεξαλείψουν μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύρος Άγιος θα ανεξαλείψουν μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των εν αμήν. Άγιος ο θάνατος ελέησουν εμάς. Ναι, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύρος Άγιος θα ανεξαλείψουν μας. Πρόσχομεν, εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως ως πέρας. Ευλόγηση μου τον Κύριον Σοφία προς Θεσσαλονικής Δευτέρας Επιστολής Παύλου του Ανάγνωσμα. Πρόσχομεν, αδελφοί, παραγγέλνουμε νυν. Γιατί οφείλουμε να πετύχουμε, οφείλουμε να πετύχουμε για την πατρίδα. Όχι για εμάς, για την πατρίδα, για τον ελληνικό λαό, για την πρόοδο της χώρας, για την αποφυγή εθνικών καταστροφών και για να μπορέσουμε να έχουμε τα παιδιά μας κοντά μας, να μην φεύγουν έξω, να μείνουν μαζί μας, να κάνουν οικογένειες, να μπορέσουμε να έχουμε αξιοπρεπή δουλειά και όχι να φεύγουν στις ξένες χώρες, διότι δεν μπορούν να ζήσουν στην πατρίδα τους. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γι' αυτό αγαπητοί φίλοι από τα έργα που κάναμε παλιά, τώρα κάνουμε αυτή την προσπάθεια και θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα σε όλο τον κόσμο, σε αυτούς τους ανθρώπους, ότι εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις. Δεν μπορεί κανείς να μας πιέσει, δεν μπορεί κανείς να μας εκβιάσει. Μία και μόνη φιλοδοξία έχουμε. Το καλό της πατρίδας μας, και την προσπάθεια να μπορέσει η πατρίδα να πάει μπροστά και τα παιδιά μας να είναι ευτυχισμένα και να μπορούν να κάνουν παιδιά και να μην γεμίσουμε λαθρομετανάστες εδώ από το Πακιστάν και από τις άλλες χώρες. Πρόεδρε, προχώρα, άλλαξε τη χώρα. Συγκίνηση και χαρά βρίσκομαι εδώ στην Κοζάνη. Σε αυτά τα μέρη, στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα, στη Φλόρινα, έχω ζήσει τα καλύτερα μου χρόνια. Εδώ δούλευα μαζί με πολλούς από εσάς για να κτίσουμε σταθμούς, να βγάζουμε ρεύμα, να φωτίσουμε την Ελλάδα. Εδώ σκάψαμε μαζί χωρικεία για να βγάλουμε λιγνίτη, να στείλουμε στις μονάδες με οποιοδήποτε καιρό, με μείον 10, μείον 15, όταν πάγωναν οι δρόμοι και τα αυτοκίνητα δεν μπορούσαν να περπατήσουν και γνιστούσαν στους δρόμους. Πάντα νύχτα μέρα για να φωτίσουμε την πατρίδα. Και αυτή την μονάδα μας εδώ, αυτή την παραγωγή μας από το λιγνίτι μας, το δικό μας, θέλει ο Μητσοτάκης να την κλείσει. Και θέλει τα παιδιά μας να φύγουν στο εξωτερικό. Διάβασα τελευταία ότι από τη Φλόρινα και την Καστοριά φεύγουν στο εξωτερικό δίπλα στη Τσεπού, στους Σκοπιανούς και στην Αλβανία για να βρουν δουλειά. Η Πατριωτική Ένωση δεν θα το επιτρέψει αυτό. Οι μονάδες θα δουλέψουν όλες και όχι θα στέλνουμε το δικό μας. Και δεν θα στέλνουμε το δικό μας το λιγνίτι στους Σκοπιανούς για να βγάζουν αυτοί ελληνικές για να μας την πουλάνε και να φορμίζουν τη Φλόρινα με τις βρωμιές γιατί δεν έχουν καν φίλτρα. Δεν θα αφήσουμε να γίνουν μονάδες εκεί και να παίρνουν το δικό μας το λιγνίτι. Ο λιγνίτης ο δικός μας θα χρησιμοποιείται στους δικούς μας σταθμούς για τη δική μας κατανάλωση και για να μένουν τα παιδιά μας εδώ να εργάζονται και να μην φεύγουν. Τα είπα αυτά επανειλημμένως και τα είπα και άξιοι μηχανικοί εδώ δικοί σας, όπως ο Χρήστος ο Κολοβός τα είπαν και επανειλημμένως. Αλλά αυτός δεν ακούει. Θέλει να μας γεμίσει ανεμογεννήτριες και θέλει να μας γεμίσει φωτοβολταϊκά. Και σας ερωτώ αγαπητοί μου φίλοι, και όταν δεν φυσάει, όπως σήμερα, και όταν έχει συννεφιά, τι παράγουν οι ανεμογεννήτριες, τι παράγουν τα φωτοβολταϊκά και θα γεμίσουμε τις παιδιάδες μας με τζάμια και δεν θα κάνουμε πληθυσιακή παραγωγή. Όχι, η Πατριωτική Ένωση με τη βοήθεια τη δική σας, με τη βοήθεια όλων των Ελλήνων δεν θα τα επιτρέψει αυτά πράγματα.
θα επιτρέψουμε να μην δουλεύει ο σταθμό τη Μελίτη και να μην ζεσταίνονται οι φορολογιώτε και να του λένε να αντισταθούν με φυσικό αέριο. Πού δεν τα βρούνε τα λεφτά να ζεσταθούν με φυσικό αέριο. Του κοροϊδεύουν ασύστολα, χωρί ντροπή. Δεν ενδιαφέρονται για τον απλό Έλληνα. Ενδιαφέρονται μονάχα πώς να τα αρπάξουν. Και τα αρπάξουν χοντρά. Και το καταγγέλνω εδώ στο λαό της περιοχής. Και για να μην λέω μονάχα γενικότητες αλλά παραδείγματα, σας λέω το εξής. Από το Δελίδη της Θεσσαλονίκης έκανα άλλη μια φορά ένα ερώτημα στον Πρωθυπουργό και του είπα το εξής απλό. Το βόρειο τμήμα του Ε65, το κομμάτι δηλαδή από τα Τρίκαλα μέχρι το Μέτσοβο, είναι ένα οδικό έργο. Άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνεις εσύ ένα αυτοχρηματοδοτούμενο έργο, να το πληρώσεις με λεφτά του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πήρανε άδεια. Και τι κάνανε, κοροϊδεύουνε τον κόσμο και είπαν ότι είναι έργο της δίκαιας μετάβασης. Τι σχέση έχει Κοζάρη, Πτελεμαϊδα και η Φλόρινα από το δρόμο αυτόν, ώστε τα λεφτά της δίθεν δίκαιας μετάβασης να πάνε σε αυτό το δρόμο. Και ωραία. Εντάξει. Αφού είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, γιατί θα πρέπει να το πληρώσει το ελληνικό δημόσιο ο καθένας μας. Και δεύτερο θέμα, έστω, κάνεις διαγωνισμό, με ποιο δικαίωμα κάνεις ανάθεση με 0% έκπτωση στην εταιρεία που έπρεπε να το κάνει με δικά της τα λεφτά και γιατί δεν απαντάς. Το έργο είναι 440 εκατομμύρια δραχμές και έδωσε και άλλα 40 για συντήρηση, πρωτοφανές. Και όταν του είπα εγώ ότι αν δεν έκανε ένα διαγωνισμό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, θα έπαιρνε μια έκπτωση 50%, το ρώτησα και πού θα πάνε τα άλλα 50%, 240 εκατομμύρια, πού θα πάνε, ποιος θα τα πάρει, απάντηση δεν πήρα. Και είπα και στο ελεκτικό, σχίσουμε, στα σύνορα θα υπάρχει πιο φτηνή βενζίνη, το πιο φτηνό πετρέλαιο και έχει το ακριβότερο στην Ελλάδα. Και στα σύνορα μια συνοριακή γραμμή 30-40 χιλιόμετρων δεν θα έχει κανένα φόρο για να μπορούν εκεί να πηγαίνουν οι άνθρωποι και να δουλεύουν χωρίς να έχουν να πληρώνουν και φόρους από πάνω. Χωρίς φόρους στα σύνορα, φτηνό πετρέλαιο στα σύνορα, δουλειά στα σύνορα, να μην σβήνουν τα φώτα, να μην θέλει. Έχω ένα φίλο από τους πολλούς φίλους που έχω στη Φλόρινα που ήταν κοινοτάρχης σαν ο Κλινές. Ο άνθρωπος ήρθε πριν από καιρό που μίλησα στη Φλόρινα και τον είδα πολύ κουρασμένο και κατηφή. Του λέω τι έχεις. Μου λέει αγαπητέ μου πρόδρομε, το χωριό σβήνει. Έχουν φύγει όλοι. Έχουν μείνει μόνο, είμαι εγώ και τα δύο μου παιδιά. Και προσπαθώ να τα πίσω να μείνουν. Θα φύγουν και αυτά και το χωριό θα σβήσει. Πόνεσε η ψυχή μου. Λέω με τη βοήθεια του Θεού και με τη βοήθεια όλων των Ελλήνων που είναι πατριώτες, που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, δεν θα αφήσουμε τα σύνορα να σβήσουν. Θα δώσουμε κίνητρα ώστε να φεύγει ο κόσμος, να πηγαίνει να δουλεύει στα σύνορα. Να κάθεται εκεί, να βλέπει και να συνομιλεί με τους ανθρώπους των συνόρων, να γίνει φίλος εκεί, να πηγαίνει εκεί, να πίνουν ένα κρασάκι παρέα. Διότι δεν θα κάνουμε εμείς να πηγαίνουμε να κάνουμε πλούσιους τους Τούρκους με βόλτες στην Αδριανούπολη, τη δική μας στην Αδριανούπολη παλιά και στην Τουρκία και σε άλλα μέρη. Λοιπόν, θα στέλνουμε και τα παιδιά μας στα σύνορα και όχι σε Μύκονο και Ρόδο και τα λοιπά για να πηγαίνουν στα κλαμπ. Τα παιδιά του γυμνασίου να πηγαίνουν στα σύνορα να βλέπουν τι είναι πραγματική Ελλάδα.
Ήθελα να σας πω και για το θέμα το οικονομικό το οποίο ταλανίζει όλους τις λέξεις. Λένε, περνάει το μήνυμα στα ραδιόφωνα, στις μέσα ενημέρωσης, στα δικά τους κανάλια, ότι φταίει ο πόλεμος για αυτή την ακρίβεια και για αυτά τα οποία θα υποστούμε όλοι το χειμώνα, έναν χειμώνα, τραγικό χειμώνα. Και ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι είναι μακριά από την Αθήνα να τον υποστούν, διότι στην Αθήνα θα προσπαθήσουν να κόβουν την περιφέρεια και να ρίχνουν ενέργεια στην Αθήνα. Λοιπόν, και τι θα γίνει, για ποιο λόγο γίνανε όλα αυτά. Το λέω ξεκάθαρα και ενημερώστε και όλο τον κόσμο που παρασύρεται. Η αιτία είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος ήθελε να κάνει την πράσινη μετάβαση και είπε η χώρα μας είναι πράσινη και δεν θα εκπέμπει διοξίδιο του άνθρακα. Και το ρώτησα μια φορά και του έστειλα και γράμματα και σε όλους τους βουλευτές και οι βουλευτές που είναι τώρα στο κοινοβούλιο, οποιοδήποτε κόμματος είναι πάντες. Δεν τολμούν να μιλήσουν. Δεν έχουν το θάρρος να αντιπροσωπεύσουν τις περιφέρειές τους. Και το ρώτησα εγώ, ωραία, και γιατί θα πρέπει εμείς να καταστραφούμε για να στέλνουμε στον πλανήτη λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα. Πόσο διοξίδιο του άνθρακα ξοδεύει η Ελλάδα το χρόνο? 0,2% του πλανήτη. Πόσο ξοδεύει, πόσο στέλνει, εκπέμπει, είναι η σωστή λέξη. Πόσο εκπέμπει η Κίνα? 30%. Η Ινδία 10%. Η Ινδονησία 7%. Άρα, εάν εμείς καταστραφούμε, κλείσουμε τα φώτα, δεν κινούμεθα, το σπίτι παγώνουμε και μειώσουμε τις εκπομπές κατά 50%, σας λέω, τι θα πετύχουμε στον πλανήτη? Να εκπέμπουμε 0,1%. Η Κίνα όμως, αγαπητοί μου φίλοι,